Αναστάτωση στα νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, όπου οι κάτοικοι βλέπουν επί τρεις ημέρες δύο ιταλικά κρουαζιερόπλοια να πλέουν πολύ κοντά στο νησί. Πρόκειται για το Κώστα Μεντιτεράνια και το Άιντα Μπλου που έχουν ρότα για Ρώμη και Πειραιά αντιστοίχως και με πορεία διέλευση σε διεθνή ύδατα σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του νησιού. Δύο κρουαζιερόπλοια τώρα και κάποιες μέρες, τα οποία είναι στα νότια από τον κόλπο της Μεσαράς, μία πάνε ανατολικά, μία πάνε δυτικά. Η διαφορά είναι ότι δεν απομακρύνονται από το συγκεκριμένο χώρο. Με αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς κατεβήκαμε σήμερα στα καλά λιμάνια, κάναμε ένα αποκλεισμό για μία ώρα, έτσι ενδεικτικό για να δείξουμε ότι έχουμε τις διαφωνίες μας, προκειμένου να μεταφερθούν ασθενείς από καράβια στα καλά λιμάνια, είτε στον κόκκινο πύργο που είναι στη δικιά μας περιοχή. Αλλά αυτό μπαίνει όμως και σαν προβληματισμό σε όλους τους δημάρχους στην Κρήτη, σε όλη την περιφέρεια. Πρέπει να μας προβληματίσει όλος κατά πόσο θα μπορούσε η Κρήτη να δεχτεί ασθενείς από καράβια για να μπορέσει να περιθάλψει στην περιφέρειά μας. Το κεντρικό λιμεναρχείο από την πλευρά του παρακολουθεί και έχει γνώση της πορείας των κρουαζιερόπλαιων χωρίς προς το παρόν να συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Ένα ακόμα ζήτημα που φαίνεται ότι βρίσκει φωνές διαμαρτυρίας στην τοπική κοινωνία αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για τη μεταφορά από τα νησιά νοσούντων με κορονοϊό με ιδιωτικά σκάφη. Ήδη οι κατατόπους λιμενικές αρχές έχουν ζητήσει από τους ιδιώτες της περιοχής τους να δηλώσουν αν προσφέρουν οικειοθελώς τα πλωτά τους μέσα για τη μεταφορά ασθενών σε νοσοκομεία της υπηρετικής χώρας με πρόβλεψη να τους καταβληθεί η σχετική αμοιβή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη στην περιοχή της Μεσαράς έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προβλέπεται και η επίταξη ιδιωτικών σκαφών για τη διακομιδή ασθενών με κορονοϊό σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Έχει υπάρξει τέλος πάντων ερώτημα από το Υπουργείο με βάση της τελευταίας πράξης νομοθετικού περιεχομένου κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιμα σκάφη ιδιωτών, τα οποία οικειοθελώς έναντι αμοιβής θα μπορούσαν να μεταφέρουν ασθενείς με κορονοϊό στην ξηρά. Αυτά τα δύο θέματα λοιπόν εμάς μας έχουν θορυβήσει και φοβόμαστε μήπως τυχόν για άλλη μια φορά η Κρήτη γίνει σταθμός για άτομα τα οποία έχουν ασθενήσει είτε σε κρουαζιερόπλοια είτε σε εμπορικά πλοία και να πρέπει να μεταφερθούν στα νοσοκομεία της Κρήτης. Οι ΜΕΘ δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στην Κρήτη. Πόσο μάλλον λοιπόν αν αναγκαστούμε να δεχτούμε ασθενείς